Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλησπερίζουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Ώρα ανακοινώσεων για το νέο διοικητικό σχήμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Χθες, ο νεοεκλεγής Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης βρέθηκε στο Top Channel και στην εκπομπή Επιπαντός με τον Παναγιώτη Πλιάτσιο. Πάμε να δούμε σε ποιους δίνει χρήσμα του Αντιπεριφερειάρχων και τι δήλωσε στην κάμερα του τόπου. Κύριε Μανατίδη, έχετε καταλήξει στα ονόματα, δεν θέλω να πείτε φυσικά και δεν θα τα ρωτούσα, των αντιπεριφερειαρχών. Ναι. Καταρχήν, έχω κάνει μία δουλειά βάσης, δηλαδή τι έχω κάνει. Πήρα το οργανόγραμμα της περιφέρειας, είδα τις αρμοδιότητες κάθε διευθύνσης, διαπίστωσα ότι υπήρχαν τμήματα μέσα σε διευθύνσεις που θα μπορούσαν να είναι κάπου αλλού. Έσπασα λοιπόν το οργανόγραμμα. Και ανάλογα με τα συναφή αντικείμενα, τα ομαδοποίησα, εκεί όπου χρειαζόταν βέβαια, και το επόμενο βήμα ήταν να δω σε αυτή την ομάδα των αρμοδιοτήτων ποιο προφίλ ταιριάζει. Και αντίστοιχα έτσι, είναι εύκολο κανείς να προσδιορίζει τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να έχουν ένα ρόλο. Όλοι είναι ικανοί, αυτή, ναι. Όλοι είναι ικανοί εννοείται. Δηλαδή δεν έκανα αυτό που ίσως γινόταν μέχρι τώρα, θα κάνω αυτούς αντιπεριφερειάρχες και μετά να δω τι θα κάνουν. Έκανα το ανάποδο εντελώς. Γιατί πρέπει να είμαστε, δηλαδή πρέπει οι αρμοδιότητες να σχετίζονται με το έργο. Θα πρέπει δηλαδή ο κάθε αντιπεριφερειάρχης να έχει μπροστά του να βλέπει διευθύνσεις και ανθρώπους. Άρα αλλάζουν, θα αλλάξουν κάποια αντικείμενα, δηλαδή κάποιες αντιπεριφέρειες, παράδειγμα. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν στα θέματα της εκπαίδευσης. Έτσι όπως που λέγαμε παιδείας. Ναι, εντάξει, ναι. Αυτά θα αλλάξουν. Νομίζω ότι είναι ένα λειτουργικό σχήμα έτσι όπως το έχω σχεδιάσει. Είναι αυτονόητο ότι μελετήθηκε, δηλαδή είδα από τον κανονισμό ακόμα τι αρμοδιότητες έχουν και τα υποτμήματα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, για να δω πραγματικά το αντικείμενο της κάθε του κάθε τμήματος, της κάθε διεύθυνσης, της κάθε γενικής διεύθυνσης, για να μπορώ να δω ποια κομμάτια από αυτό μπορούν να πάνε. Φυσικά λέτε πραγματικά. Τώρα να καλησπέρισουμε στο στούντιο τον συνάδελφο Ζήση Πιτσιάβα. Καλησπέρα, Ζήση. Καλησπέρα. Ήταν ο νέος περιφερειάρχης, ο κ. Γιώργος Αμανατίδης, εδώ στο στούντιο του Top Channel. Τον ανέκρινε επαρκώς ο συνάδελφος Παναγιώτης. Επίοικος. Άλλωστε δεν. Επαρκώς πάντως. Ναι, εντάξει. Και επίοικος διότι δεν ανέλαβε ακόμη ο άνθρωπος. Λέω επίοικος διότι δεν έχει να τον κρίνουμε για κάτι ακόμα. Ακριβώς, δεν ανέλαβε. Ρωτάμε πράγματα τα οποία περιμένουμε να γίνουν, όπως πολύ σωστά ο Παναγιώτης. Αν και δεν επέμεινε, νομίζω ότι ένα fair play του Παναγιώτη και καλώς έκανε. Έτσι, μπράβο. Διότι εντάξει, τώρα όλοι κυνηγάνε τον κύριο Μανατίδη, πες μας τα ονόματα. Εντάξει, εγώ θα πω, ας τον αφήσουμε τον άνθρωπο, τα έχει σχεδιάσει. Τα έχουμε επιβρεζήσει όμως εμείς εδώ. Εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες. Εντάξει, δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική τώρα. Δηλαδή, να αρχίσουμε να λέμε εδώ τα αποκλειστικά ότι ξέρω ποιος θα είναι αντιπεριφερειάρχης οικονομικών, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, θα είναι ο κύριος Λυσαρίδης. Ο κύριος Μεταξάς. Είδες, μπερδεύτηκα. Ο κύριος Λύσανδρος Μεταξάς. Ο κύριος Λυσαρίδης θα πάρει έναν άλλο τομέα. Okay. Οι χωρικοί δεν αμφισβητούνται. Οι χωρικοί δεν αμφισβητούνται πάντως. Είναι και, η πρώτη και αν δει κανένας και την απάντηση του κυρίου Αμανατίδη στον Παναγιώτη ότι θα είναι η πρώτη των περιφερειακών ενωτήτων, θα μπορούσε να είναι και έτσι, είπε ο κύριος Αμανατίδης, που ουσιαστικά έδωσε την απάντηση που όλοι ξέρουμε ότι θα είναι αυτή. Δηλαδή ο κύριος Βίζας, ο κύριος Βίζας στην Κουζάνη, ο κύριος Τσακνάκη στα Γρεβενά, ο κύριος Τάσκα στη Φλόρινα. Και τι ξεχνάω, τον κύριο Σαββόπουλο στην Καστοριά. Υπάρχουν κάποιες ενημερώσεις και κάποιες συζητήσεις του κ. Αμανατίδη. Σήμερα ήταν στην Καστοριά. Νομίζω αύριο, αν προλάβει, θα δει τους εκλεγμένους της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Όχι για να τους πει απαραίτητο εσύ εκεί. Είναι λίγο τη φιλοσοφία του. Πώς το έχει σκεφτεί, πώς έχει πάρει τον οργανόγραμμα, πώς το έχει χτίσει βάσει των τμήματων, των διευθύνσεων, των υποδιευθύνσεων που υπάρχουν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αλλάζουν αρκετά πράγματα, θα έλεγα. Θα δούμε και νέες αντιπεριφέρειες που δεν έχουμε δει ποτέ. Διακριτική το ευχαίρεια να το κάνει. Λέω δεν έχουμε δει ποτέ όσο έχουμε περιφερειακή αυτοδιοίκηση στη Δυτική Μακεδονία. Μπορεί να την έχει δει αυτή την αντιπεριφέρεια, π.χ. τυχαία θα πω εγώ, τεχνικών έργων, σε άλλη περιφέρεια. Εδώ δεν την είχαμε δει ποτέ. Λέω παραδείγματος χάρη, θα τη δούμε. Ωραία. Στο νέο διοικητικό σχήμα. Εγώ αυτό. Και κλείνω. Φαίνεται ότι τα νομικά πρόσωπα που έχουν επιβαρύνει τόσο πολύ την περιφέρεια και έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα πάνε υπό την εποπτεία μιας αντιπεριφέρειας. Νομικών προσώπων λοιπόν, αντιπεριφέρεια νομικών προσώπων. Όχι ακριβώς έτσι. Δεν θα είναι αυτός ο τίτλος, αλλά αυτή θα είναι η αρμοδιότητα. Μιας πολύ δυνατής αντιπεριφέρειας που ήδη υπάρχει, να το πω έτσι.
Ας το αφήσω εκεί και το... Ας το... Ωραία, θα είναι μεγάλο το σχήμα. Ξερώ τους χωρικούς, οι οποίοι είναι αυτοί οι τέσσερις, το ξέρουμε, δεν αλλάζει. Άλλοι 8. Άλλοι 8 θεματικοί. Αυτό είναι ένα αρκετά μεγάλο σχήμα. Ο πρόεδρος του Δημοτικού ή η πρόεδρος, νομίζω πρόεδρος θα είναι, ο κ. Σαμαράς, εκτιμώ, και δύο εντεταλμένοι σύμβουλοι. Εκεί τώρα στους εντεταλμένους σύμβουλους ίσως δεις να μεταφερθεί κάτι το οποίο ήταν αντιπεριφέρεια μέχρι στιγμής. Μια μεγάλη αρμοδιότητα. Ίσως το κρίνει έτσι ο κ. Αμανατίδης. Το 8 άτομα αντιπεριφερειάρχες θεματικοί είναι μεγάλο σχήμα. Όχι, είναι αυτό που επιβάλλεται. Εσύ το θεωρείς? Είναι αυτό που είναι απαραίτητο. Θα μπορούσε να είναι και 5. Εντάξει, okay, ναι, αφού υπάρχει δυνατότητα και μπορεί να έχουν όλοι αρμοδιότητες. Ωραία, αυτό, επόμενη είναι... ερώτηση. Κοίταξε, επειδή ο κ. Αμανατίδης ξεκαθαρίζει, θα υπάρχουν αντιπεριφέρειες με αρμοδιότητες. Δηλαδή, βάλαμε κάτω, στήσαμε το τι ανάγκες έχουμε, το είπε χθες τον Παναγιώτη, νομίζω το έχουμε αποκαλύψει και από τις πρώτες ημέρες των συναντήσεών του. Βάλαμε κάτω τις αρμοδιότητες, βάλαμε το τι παραγωγικό έργο θέλουμε να κάνουμε την επόμενη πενταετία και μετά ταιριάζουμε σε αυτές τις αντιπεριφέρειες το προφίλ των ανθρώπων που έχουμε, του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή, okay, θα πάει η Ρίτα στην τάδε αντιπεριφέρεια γιατί εκεί κουμπώνει η Ρίτα. Δεν θα έχουμε τη Ρίτα και πρέπει να την κάνουμε την περιφέρεια, αρχικά την πετάξουμε, πάρε αυτό. Δηλαδή, αυτή ήταν η λογική του κ. Αμανατίδη, αυτή θα είναι η λογική του κ. Αμανατίδη. Ωραία. Τώρα, κατά πόσο, συγγνώμη και κλείνω με αυτό, το κατά πόσο θα γίνει το μεγάλο rotation και όλοι θα αλλάξουν. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Rotation θα υπάρχει και θα υπάρχει όταν κρίνει ο Περιφερειάρχης ότι έδωσα αρμοδιότητα στο ζήσει, τον αξιολόγησα, τον έκρινα, δεν μου κάνει. Ναι. Αδιαφορώ για το αν είμαστε στα μέσα της θητείας, δηλαδή στα 2,5 χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι στο 9 μήνο δεν μου έδωσε αυτό που θέλω και τον αλλάζω. Εντάξει, θεωρητικά. Ή έβαλα το ζήσει σε μια περιφέρεια, με πήγε εξαιρετικά, τον κρατώ και τα 5 χρόνια. Αυτό το δεύτερο θα γίνει σίγουρα. Το λέω γκαραντί. Το πρώτο, θεωρητικά, όλοι λένε ότι κρινόμαστε κάθε μέρα, ξέρεις, αυτοξιολογούμαστε ακόμα και ο Περιφερειάρχης κάθε μέρα κτλ. Τώρα, το αν θα δούμε εν μέσω των 2,5 πρώτων χρόνων, γιατί κάπου εκεί θα γίνουν οι αλλαγές, θεωρητικά πάντα μιλώ, αλλαγή στον ένα χρόνο, στους 15-18 μήνες, επειδή κάτι δεν πάει σωστά, δεν θα βάζα και το χέρι μου στη φωτιά ότι θα γίνει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Κατάλαβες τώρα για τις πολιτικές ισορροπίες μιλώ τώρα. Θα κρίνονται οι αντιπεριφερειάρχες. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα και θα κρίνονται προφανώς από τον κόσμο, αλλά θα κρίνονται και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, ο οποίος προφανώς και θα έχει και το γενικό πρόσταγμα. Θεωρώ πως ο κ. Αμανατίδης, επειδή δεν τον γνωρίζουμε σήμερα, δεν τον γνωρίσαμε χθες, ξέρουμε πώς λειτουργεί ως διοίκηση, συχνά πυκνά, μπορεί και μια φορά στην εβδομάδα να μαζεύει συνεργάτες και αντιπεριφερειάρχες και να ελέγχει και να δίνει κατασυντήριες γραμμές και να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα έχει την απόλυτη γνώση. Θα έχει ένα σύστημα γενικώς που θα αξιολογούνται τα πάντα και οι πάντες. Το οποίο θα... Άιζο! Ναι, δεν θα λέει τώρα Ρίτα εδώ, τέσσερα, ζεις πέντε. Το καταλαβαίνω πώς το είναι. Είναι βάση του έργου που θα παράγεται μέσα από τις αντιπεριφέρειες και θα, όλο αυτό θα είναι ένα συνολικό σύστημα παρακολούθησης, το οποίο προφανώς θα το ελέγχει ο ίδιος βασικά, συνεργάτης του και δεν ξέρω ποιος άλλος. Και ο ίδιος. Νομίζω ο ίδιος θα έχει την πλήρη εικόνα αυτής της κατάστασης. Αναμένουμε η Πέμπτη, λογικά είναι η μέρα των ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα όσα είπε και ο κ. Αμανατίδης στον Παναγιώτη χθες. Αλλά νομίζω έτσι βλέπω ότι είναι και το ρεπορτάζ ότι για την Πέμπτη έχουν ενημερωθεί όλοι ότι θα γίνει η ανακοίνωση. Πάνω κάτω μια ενημέρωση υπάρχει. Τέλος πάντων, μια συζήτηση τώρα. Ξέρεις, μπορεί να υπάρχουν τελευταίες λεπτομέρειες. Ξέρουν οι άνθρωποι, ξέρουν, δηλαδή ξέρει ο Ζήσης ότι είναι να ανακοινωθεί στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι όλοι καρφωμένοι στο τόπ και περιμένουν το Ζήσης να πει. Εσύ. Εμείς ξέρουμε. Αυτοί ξέρουν. Είναι προφανές ότι ξέρουν. Ξέρουν, ε? Χτύπησε το τηλέφωνο. Συζητήθηκαν πράγματα, ενημερώθηκαν. Εντάξει, πάνω κάτω, αλλά το αφήνουμε να πάει λίγο ακόμα. Δηλαδή, κοίταξε τώρα. Μπορεί να υπάρχει ένας αντιπεριφερειάρχης που θα πάρει τυχαία αντιπεριφέρεια, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα πώς ενδεχομένως θα ονομάζεται, ποιος θα είναι ο πλήρης τίτλος και ποιας θα είναι η πλήρης αρμοδιότητα. Λεπτομέρεια, πάντως. Βασικότητα λεπτομέρεια θα έλεγα πλέον. Ναι, θέλω να πω, ξέρω ότι είμαι αντιπεριφερειάρχης. Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξέρω, δεν περιμένω από εμάς. Τον τίτλο εννοείς. Στο top, ναι. Εντάξει, αυτό δεν. Okay. Πάνω κάτω. Κοίταξε. Είναι 21 η Περιφερειακή Σύμβουλη της Παράταξης Αμανατίδη, εκλεγμένη. Ναι. Έτσι. Είπα ότι η θέση είναι 13, ενώ 8 και 4, 12. 8 και 4, 12.
ο πρόεδρος ή πρόεδρος, 13, και 2 τεταλμένοι σύμβουλοι. Τώρα θα μου πεις, οι τεταλμένοι σύμβουλοι θα είναι τόσο ικανοποιημένοι όσο οι υπόλοιποι. Θα το δούμε. Okay. Κάπως έτσι πάει. Τώρα, υπάρχει βεβαίως, κάποιοι μετράνε και την Άγκο. Ας να ξεχάσει κάποιος την Άγκο. Η Άγκο, νομίζω έχω πει από την πρώτη μέρα εδώ, ότι είναι υπόθεση Γιώργου Αμανατίδη. Δηλαδή, θα κρατήσει την προεδρία. Ναι. Αν και η φιλοσοφία του ίδιου είναι ότι δεν πάω εγώ τώρα πρόεδρος παντού. Έτσι, είχε κάνει κριτική στον κύριο Κασαπίδη, αν θυμάσαι νομίζω προεκλογικά. Ναι, επειδή είχε πάρει πολλές προεδρίες. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν θα ισχύσει για τον κύριο Αμανατίδη, από ό,τι καταλαβαίνω. Και βλέπω ότι η προεδρία της Άγκο είναι δική του. Θα επιβεβαιώσει δηλαδή θα το σενάριο που λέγαμε ότι θα επιστρέψει στο σπίτι του ως πρόεδρος πλέον της Άγκο και όχι ως Γενικός Διευθυντής. Έχει αυτό το δικαίωμα. Όπου Γενικός Διευθυντής έχουμε πει και εκεί ότι θα είναι ένας βασικός του συνεργάτης και εμπιστός του άνθρωπος, ο κύριος Τάσος Σιδηρόπουλος. Το λέω εγώ τώρα. Μόνο όμως. Ήταν και υποψήφιος περιφερειακός ο κύριος Σιδηρόπουλος. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Αμανατίδης έχει μονίμως σε όλη την Άγκο έμπιστο του συνεργάτες. Τουλάχιστον οι βασικοί διευθυντές. Ο Παναγιώτης λέει κάτι το οποίο όντως έχει αλλάξει, γιατί έτσι είναι η νομοθεσία, ναι, και το αναφέρθηκε χτες. Mm. Ότι οι συνεδρίες πρώτη θα γίνει στις 2 του μηνός, όχι την πρώτη Κυριακή, όπως ξέραμε παλιότερα. Έτσι είναι ο νόμος, έχει αλλάξει. Με εγκύκλιο η οποία έχει έρθει. Και γίνει στις 2 και όχι στη 1. Όχι, όχι, θα γίνει στις 2 του μηνός, ναι, και όχι την πρώτη Κυριακή του έτους όπως ήταν πάντα τα προηγούμενα χρόνια. Θα γίνει στις 2 λοιπόν. 2 Ιανουαρίου. Mm-hmm. 2 Ιανουαρίου υπάρχει συνεδρία για να εκλεγεί ο πρόεδρος και τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, όπως θα λέγεται πλέον. Η Οικονομική Επιτροπή καταργείται και υπάρχει και μια δυνατότητα ακόμα, όπως λέει ο νόμος, για 2 ακόμα επιτροπές αποφασιστικού χαρακτήρα, τις οποίες ενδεχομένως μπορεί να ορίσει ο Περιφερειάρχης ή το Περιφερειακό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή προφανώς Περιφερειακών Συμβούλων. Αν θα το κάνει τώρα αυτό ο Περιφερειάρχης, το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Κατά πόσο θα έχει σημασία δηλαδή. Γιατί λέω, ξαναλέω, δεν υπάρχει Οικονομική Επιτροπή, δεν υπάρχει Εκτελεστική, υπάρχει Περιφερειακή Επιτροπή, όπως ονομάζεται. Εκείνη η αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής βεβαίως και θα αποφασίζονται πράγματα. Είναι με βάση των αλλαγών κτλ. Εν τω μεταξύ, πριν πάμε και στο επόμενο θέμα που επίσης αφορά τη συνέντευξη. Λοιπόν, θα πω για κάτι άλλο. Ερωτήθηκε και για τον εκτελεστικό γραμματέα, ο οποίος είναι μια άλλη θέση, η οποία βέβαια δεν ανήκει στους αιρετούς. Έτσι. Ναι, γι' αυτό, ναι, ναι. Γι' αυτό δεν την προσμετρώ. Κοίταξε. Δεν είναι από τους 21. Δεν μπορεί να είναι από τους 21, αυτό λέω. Νομίζω ότι και εκεί έχει εκκληρώσει ένα πρόσωπο. Δεν θα πω εγώ κάτι. Εσύ ιδίως πρέπει να πεις. Δεν θα πω τίποτα. Να πω εγώ. Δεν θα πω τίποτα γιατί θα πρέπει να το πει ο κ. Αμανατίδης και θα το πρέπει να το συμφωνήσει με το πρόσωπο που και εσύ θες να πεις αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να πω εγώ, θα πω αυτό που έχω ακούσει. Και αυτό είναι, δεν είναι προϊόν ρεπορτάζ, γιατί δεν έχω μιλήσει ούτε με τον κ. Αμανατίδη, ούτε με τον Γιώργο τον Τζίτζικα. Απλώς εγώ θεωρώ πως αυτό το όνομα παίζει. Αυτά έχω ακούσει, αυτό μεταφέρω. Αν κάνω λάθος, χρειάζεται το σε μένα. Ο κ. Τζίτζικας είναι ένα από τα βασικά πρόσωπα, ίσως ο επικρατέστερος αυτή τη στιγμή για να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση. Αλλά όπως δεν έκανα ανακοινώσει και πριν για τους αντιπεριφερειάρχες που πάνω κάτω τους ξέρουμε, δεν θα κάνω και για το συγκεκριμένο πόστο. Ο κύριος Αμανατίδης περιέγραψε μέσα σε άκρες χτες το προφίλ του ανθρώπου που θέλει να πάρει αυτή τη θέση και το τι θα κάνει σε αυτή τη θέση. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος της γενιάς των 40, έτσι δεν τα έχει κλείσει ακόμα, σε 2-3 μήνες, ένας άνθρωπος μηχανικός που... Πάνω κάτω. Έχει αυτό το τεχνοκρατικό προφίλ που ταιριάζει και στον κύριο Αμανατίδη. Είναι όλη την προσωπική επιλογή. Είναι μια προσωπική επιλογή. Το θέμα είναι εδώ και το ερωτηματικό είναι πώς και πόσο ρόλο δίνεις στον εκτελεστικό σου γραμματέα, όποιος και αν είναι αυτός. Νομίζω ότι ο κύριος Αμανατίδης το έχει σκεφτεί στο μυαλό του τι ακριβώς θα κάνει ή πρέπει να κάνει ο εκτελεστικός γραμματέας. Δεν είναι κάτι το οποίο θα ανακοινωθεί αύριο, μεθαύριο, μία του μηνός. Δεν απαιτείται κιόλας, δεν μπορεί να πάει πιο πίσω αυτό. Θα πάει λίγο πιο πίσω. Εν τω μεταξύ, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη Περιφερειακό Συμβούλιο. Νομίζω είναι το τελευταίο ζήσει για το. Ναι, όπως ανακοίνωσε η κυρία Κάλλη Κυριακίδου, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα είναι το τελευταίο. Εκτός και άλλα, και δεν νομίζω. Αν προκύψει κάτι έκτακτο, οκ. Okay. Αλλά, από τους προγραμματισμούς αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Και έχει είναι και διπλό. Και ξεκινάει και άλλο ένα σελίδακι που αφορά τον προϋπολογισμό. Ναι. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα περιφερειακό συμβούλιο με αρκετά έκτακτα θέματα. Εντάξει, οκ. Okay. Ένα είναι αυτό. Υπάρχει αυτή η ιστορία με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα ορυχεία, στα οποία το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει καμιά αρμοδιότητα αυτή τη στιγμή. Απλά
θέλει να καταγραφεί μια αρνητική απόφαση, διότι δεν ελήφθη υπόψη η απόφαση ή η θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το τι θα κάνουμε, ας πούμε, στα ορυχεία κτλ. Υπάρχει μια αντίδραση για αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω πόση σημασία μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή αυτή η απόφαση, αλλά πρέπει να καταγραφεί, να υπάρχει αυτή η απόφαση. Και μέσα σε όλα τα υπόλοιπα είχαμε και μια κόντρα, η οποία υπόβοσκε από την προηγούμενη συνεδρίαση. Για πες μας, πρωταγωνιστές. Της 4ης Δεκεμβρίου, όπου εκεί είχε φέρει ένα θέμα ο κύριος Σαββόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο φράγμα του Νεστορίου, ένα πολύπαθο ζήτημα. Μιλούσε για μια συστατική επιστολή που αφαιρούσε μια δυνατότητα ηλεκτροπαραγωγής κτλ. Είχε γίνει μια κόντρα με τον Περιφερειάρχη, την κυρία Κοζατσάνη, σε εκείνη την συνεδρίαση. Η κυρία Κοζατσάνη επανέφερε το θέμα απαντώντας στο τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο κ. Σαββόπουλος επανήρθε, κάπου χώθηκε ο κ. Κασαπίδης, κάπου χώθηκε ο κ. Μάνος και το Κασαπίδης Σαββόπουλος είχε μια ένταση, θα έλεγα εγώ. Μια αντιπαράθεση. Υπέβος και μια ένταση, το είπες και σωστά. Ναι, νομίζω είναι μια ιστορία η οποία θα πάει πάρα πολύ καιρό. Ίσως θα μας απασχολήσει και στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ούκο λίγες φορές ενδεχομένως. Ανάλογα βεβαίως και με την διάθεση και την πρόθεση του κ. Κασαπίδη να συμμετέχει σε αυτά τα Περιφερειακά Συμβούλια και να υποστηρίζει το δικό του έργο αυτή τη τετραετία. Τεσσεράμιση χρόνια, α πούμε. Θα λείπουν από τα έδρανα. Θα λείπουν από τα έδρανα. Μίλησα κυρίως για τον κύριο Κασαπίδη αυτή τη στιγμή. Εγώ μιλάω και για τους υπόλοιπους. Ναι. Κοίταξε. Του Κασαπίδη. Νομίζω ότι ο κύριος Κασαπίδης οφείλει να είναι στα έδρανα και να τιμήσει και τον ρόλο του επικεφαλής της αντιπολίτευσης πρώτον και βεβαίως αυτής της όχι ανάγκης ή υποχρέωσης. Πώς να το πω. Είναι υποχρέωση, εσύ. Παιδί μου, να υποστηρίξει και το έργο του. Ή να συμβάλλει, αν θες. Ή να συμβάλλει στην Περιφερειακή Αρχή την επόμενη, με την εμπειρία και τη γνώση που έχει αποκτήσει, ως ο άνθρωπος που παρέδωσε πριν από λίγο. Δηλαδή, μια σειρά ζητημάτων τα έχει χειριστεί ο ίδιος. Ξέρει που πάνε. Εκεί δεν είσαι μόνο για να κριτικάρεις ή να ελέγχεις την νέα Περιφερειακή Αρχή, είσαι και να συμβάλλεις. Εφόσον, να βοηθήσεις, ναι. Εφόσον επιθυμείς να το κάνεις, έτσι. Προφανώς, αν θα δούμε εντάσεις, αν θα δούμε κόντρες, ανούσιες, ουσίας, αν κάποιοι θα βγάζουν τα ισόψυχά τους, θα το δούμε. Αυτά συμβαίνουν σε όλα αυτό τα λέω, σχήματα, ναι. Πάντοτε. Τώρα, στην παράταξη αν η παράταξη Κασαπίδη ακολουθεί και παρακολουθεί τα περιφερειακά συμβούλια συνεχώς, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Θυμίζω και εκ αυτών. Ναι, θυμίζω εκεί τώρα είναι άνθρωποι που έχουν χειριστεί ζητήματα. Είναι νέοι άνθρωποι που θα παίξουν ή θέλουν να παίξουν ρόλο και τις επόμενες περιόδους. Ξεκινώντας το Στέργιο τον Γκιάννα, από την Κατερίνα τη Θαδαμόγια. Φυσικά είναι ο κύριος Τσιούμαρος, ο οποίος έχει μια εμπειρία ο άνθρωπος. Οκ, okay. Δεν ξέρω αν θα έχει την όρεξη την ίδια να ακολουθήσει, αλλά η εμπειρία του είναι δεδομένη. Φυσικά υπάρχει ο κύριος Μάνος από την Καστοριά. Έτσι, δεν λες ότι θα θέλει να παρατήσει, ειδικά και το δικό του τομέα που τον χειρίστηκε με πάρα πολύ καλό τρόπο και τον έχει ανεβάσει σε ένα επίπεδο. Αλλά θα στηρίζει και τα θέματα της Καστοριάς, γιατί δεν έχει άλλον εκπρόσωπο ο κ. Κασαπίδης, έτσι. Δηλαδή, σκέψου να αφήσει παραδείγματος χάρη τον κ. Σαββόπουλο μόνο του να παίζει, δεν νομίζω ότι το κάνει. Ο κ. Μάνος, όπου χρειάζεται, θα παρεμβαίνει. Στη Φλόρινα είναι ο κ. Βόσδου, νομίζω και αυτός θα συμμετέχει κανονικά. Υπάρχει εκπροσώπηση και από τα Γρεβενά. Όσο οφείλει. Τώρα, όσον αφορά την παράταξη της κ. Μπλιάδου, δεν αμφισβητώ ότι. Επίσης θα είναι ζώσα. Παρούσα όλη η παράταξη. Και έντονη. Μάλιστα, οφείλω να πω ότι σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εδώ στο παρόν, η κυρία Νούλα Τουμπουλίδου, η οποία αλλάζει. Εκλεγμένη. Ναι, είναι εκλεγμένη, παρακολούθησε τη συνεδρίαση. Να αρχίσει να μπαίνει στα παπούτσια του Περιφερειακού Συμβούλου. Ναι, σωστά. Έτσι ακριβώς. Και από τους νέους εκλεγμένους να πω, εμφανίστηκε στην αίθουσα και ο κύριος Χάρης Γκοβεδάρος από τη νέα Περιφερειακή Αρχή. Έτσι, να μαθαίνουν λίγο. Να μαθαίνουν όλοι σιγά-σιγά. Το τι συμβαίνει. Κύριος Κοβεδάρος, άμα χρειαστεί έτσι πάνω στο δεύτερο όροφο, ξέρει πώς να κινηθεί. Άμα χρειαστεί να μπει σε ένα γραφείο για να κάτσει. Σε ποιο κτίριο? Της νομαρχίας. Γιατί απαραίτητα της νομαρχίας? Έτσι μου κουμπώσε εμένα. Όλοι και στη ΖΕΠ. Εντάξει. Καλά. Νομίζω. Εκεί είναι η έδρα των τεχνικών υπηρεσιών. Α, το πες. Δεν κρατήθηκες. Θα πεις και τους υπόλοιπους να τελειώνουμε. Η έδρα των τεχνικών υπηρεσιών τη έδρα εννοώ, έτσι. Όσο αδόκιμο και να πει. Ναι, θα πει και από όπου σήμερα, θα τελειώνουμε. Σήμερα ή χθε, αν ενημερώθηκα καλά, ο κ. Αναγνώστου, ο διευθυντή.
Αποχαιρέτησε τους υπαλλήλους γιατί βγαίνει στη σύνταξη ο κ. Σαββαμάρης. Αλήθεια. Ναι, ναι. Oh, αυτό έχουμε, και δεν είναι θα έχουμε νέο διευθυντή, νομίζω είναι ο κ. Γιαννόπουλος, αν λέω κατά το όνομά του. Δεν το ξέρω, ο κύριος αναγνώστου του τόσα χρόνια έχει κρατήσει στην παρά αυτή τη θέση. Σήμερα το έμαθα πολύ τυχαία και αυτό. Οπότε ο κύριος Λοβεντάρος θα συνεργαστεί με τον νέο. Οφείλουμε να πούμε και να ευχαριστώ τον κύριο Αναγνώστου για τη συνεργασία που είχε και με τα μέσα ενημέρωσης. Και πολλά μπράβο στον άνθρωπο. Για πολύ δύσκολα διοικητικά και τεχνικά θέματα. Έτσι, ειδικά στο τελευταίο με τη γέφυρα, ο κύριος Αναγνώστου. Ήταν φωτεινός σηματοδότης, όντως. Νομίζω πως έχει αρχίσει και ξεσπάει μια κόντρα η οποία θα κορυφωθεί. Υπόθηκε εδώ, ρωτήθηκε από τον Παναγιώτη τον Πλιάτσο και ο κύριος Αμανατίδης τι θα κάνει, τι συμφωνία ήταν αυτή που είχε γίνει τέλος πάντων σε σχέση με τις εντάξεις έργων που θα μπορούσε να κάνει ο κύριος Κασαπίδης κατά τη διάρκεια της θητείας του. Έρχεται την τελευταία μέρα, δηλαδή 31 12 που. Κυρίως μετά τις εκλογές, έτσι. Και κυρίως μετά τις εκλογές. Για αυτή την περίοδο μιλάμε. Κριτική. Ο κύριος Αμανατίδης δήλωσε ότι ναι, πρόκειται να γίνουν και κάποιες εντάξεις. Και εγώ δεν θεωρώ πως θα γίνω ξαφνικά το κακό παιδί αν τις κάνω, διότι άλλη ήταν η συμφωνία μας. Πάμε να δούμε τι είπε. Και αφήσατε να εννοηθεί ότι υπήρχε μια συμφωνία κυρίων με τον Γιώργο Κασαπίδη για να μην προχωρήσουν, για να μην πέσουν κάποιες υπογραφές. Το είπαμε αυτό, ναι, πράγματι, γιατί και ο νόμος το ορίζει. Ναι, είχατε κάνει, και... δηλαδή συμφωνήσατε. Ναι, είπαμε, τι, ότι, δεν πρέπει, συμφωνήσατε, είπαμε δηλαδή. Ότι δεν πρέπει να εντάσσονται έργα ναι. τα οποία δεν είναι επίγοντα ναι. ή συγχρηματοδοτούμενα. Δεν τήρησε αυτή Βλέπω τη συμφωνία τώρα ο κ. Κασαπίδης. Εντάξει, δεν θέλω σε αυτό έτσι να αναφερθούμε περισσότερο. Πράγματι, αυτά που είπαμε δεν τηρούνται έτσι όπως τα είπαμε. Δεν τηρούνται. Ναι. Τώρα, το μερικές είπατε φορές, και... ναι, εντάξει, μερικές φορές ίσως αισθάνεται ότι έχει κάποιες δεσμεύσεις και θέλει να τις υλοποιήσει. Mm-hmm. Και εγώ επίσης, με την ευκαιρία αυτή, λέω ότι εάν σε κάποια στιγμή ακολουθήσουν απεντάξεις έργων, δεν θα γίνουν γιατί είμαι κακό παιδί, αλλά γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιες διαδικασίες και ίσως να βρούμε καλύτερες λύσεις στα ζητήματα. Αφήνεται ανοιχτό δηλαδή αυτό τώρα. Ναι, βέβαια, ναι. Ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Δεν είναι κακό να γίνονται πεντάξεις. Γίνονται κατά καιρούς. Αλλά κακό όταν τις αλλά... κάνει η επόμενη περιφερειακή αρχή ουσιαστικά μέρες πριν την ένταξή τους από την προηγούμενη, από την επερχόμενη, καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει μία λάθος συνεννόηση. Θυμάσαι πάρα πολύ καλά και θα θυμούνται οι τηλεθεατές που μας βλέπουν τακτικά εδώ, ότι στην πρώτη συνάντηση των εκλεγμένων της παράταξης Αμανατίδη μετά τις εκλογές, στην πρώτη συνάντηση που είχε γίνει εδώ σε γνωστό ξενοδοχείο, είχα αναφέρει από το ρεπορτάζ ότι υπόθηκε εντός εκείνης της συζήτησης ότι κάποιοι είχαν παρατηρήσει κινήσεις από την Περιφερειακή Αρχή, την απερθούσα Περιφερειακή Αρχή, με εντάξεις έργων, σηματοποιήσεις που θα δέσμευαν ενδεχομένως την νέα Περιφερειακή Αρχή. Αυτό επισημάνθηκε αρκετά στον κύριο Αμανατίδη, ο οποίος το έθεσε στη συνάντηση που είχε με τον κύριο Κασαπίδη λίγες μέρες αργότερα και μάλιστα στο δελτίο τύπου που είχε βγάλει εκείνη τη μήνα ανακοίνωση το ανέφερε. Και το ρεπορτάζ λέει ότι όντως ήταν ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε αρκετά εκείνη την περίοδο. Ο κύριος Αμανατίδης λοιπόν όλο αυτό το διάστημα. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι είναι ενοχλημένος. Ναι. Διότι... Γιατί πρωτίστως ότι τα παρακολουθούσε. Ναι. Ήξερε τι περνάει στην Οικονομική Επιτροπή, ήξερε τι περνάνε στις τεχνικές, ήξερε τα πάντα και τα παρακολουθούσε. Όπως νομίζω έχουμε πει πολλές φορές και το πούμε ακόμα μια φορά, ο κ. Αμανατίδης γενικώς περιφέρεται. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν έχει κάτσει μέρα που να μην ενδεχομένως περάσει από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, από τη ΖΕΠ, από παντού. Όπως ορμόζει το πρόγραμμα, στα πλαίσια της ενημέρωσής του. Και φυσικά υπάρχουν κάποιες συμβάσεις και κάποια έργα τα οποία δεν χρειάζεται να είσαι μάγος για να τα ανακαλύψεις. Υπήρχαν δημοσιοποιήσεις. Υπήρχαν και διάβια, βγαίνουν ναι, όχι, όχι, ναι, μέσα μας. Υπήρχαν και δελτία τύπου, έτσι. Και τα λοιπά. Και σου λέω ότι και στον κύριο Αμανατίδη τον ίδιο, αλλά και σε πολλά άτομα της μέλη της παράταξής του, είχε ενοχλήσει αυτή η ιστορία αρκετά. Τώρα, η απάντηση του κύριου Αμανατίδη χτες είναι ότι. Μπορεί να καταλαβαίνω εγώ τον Περιφερειάρχη τον ΙΝ ότι ενδεχομένως είχε κάποιες δεσμεύσεις, επειδή ακούγεται λίγο βαρύ αυτό, εννοεί δεσμεύσεις να είχε υποσχεθεί πράγματα, νόμιμα πράγματα, όχι, δεν είναι παράνομο αυτά. Έτσι, να υπογράψει συμβάσεις δεν είναι παράνομο. Έτσι, ίσα. Απλώς θεωρεί ότι κάποια πράγματα δεσμεύουν την επόμενη Περιφερειακή Αρχή, δεν είναι επίγοντα και δεν είναι αποσυγχρονοδοτούμενα προγράμματα. Άρα δεσμεύουν πόρους της Περιφερειακής Αρχής εδώ. Εκεί λοιπόν. Ο κ. Αμανατίδης λέει ότι είχαμε κάνει μια συμφωνία, δεν έχει τηρηθεί και εγώ είπε κάτι το οποίο δεν το έχω συνηθίσει. Εγώ τον κ. Αμανατίδη δεν το ακούω έτσι. Μην πείτε μετά με ένα κακό παιδί, άμα αρχίσω τις απεντάξεις.
ή κάνω εγώ τον κακό. Αυτό είναι κάτι που έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Ναι, αυτό λέω. Θα το κάνει. Και προσέξτε, θα το κάνει, δεν το είπε από τυχαία. Θα το κάνει. Θα το κάνει ο κ. Σαμανατίδης σε συγκεκριμένα. Όχι, θα τα πάρει όλα. Ό,τι έχει υπογράψει ο κ. Κασαμπής θα πετάξει βέβαια στον κάτω. Αλλά έχει τη δυνατότητα να κάνει κάποια. Ναι, ρε παιδί μου. Θεωρώντας ότι πρέπει να τα κάνουμε με τον πιο σωστό τρόπο, όπως είπε χθες τον Παναγιώτη, και όπως έτσι είναι η φιλοσοφία. Δεν πρέπει να γίνουν. Από την άλλη, όταν είσαι σε μία θέση διοίκησης και έχεις το δικαίωμα υπογραφής μέχρι 31 Δεκάτου και έχεις τη δική σου κοσμοθεωρία και θεώρηση για το ότι αυτό το έργο πρέπει να προχωρήσει, έχεις τη δυνατότητα να το εντάξεις και τον τάσεις. Το ότι βρίσκεσαι σε ένα μετέχμιο που σε τρεις μέρες από τώρα δεν θα έχεις εσύ αυτή την ευθύνη και θα έρθει κάποιος άλλος που έχει τη δυνατότητα να το πεντάξει, επίσης είναι κάτι που είναι στη δική του διακριτική ευκαιρία να το κάνει. Άρα εδώ μιλάμε για μία αντικρουόμενη φιλοσοφία για το ότι εγώ αυτό το έργο το θεωρώ σημαντικό και επιθυτίας μου θέλω να το προχωρήσω. Και τώρα που έρχεσαι εσύ, δεν το θεωρείς εξίσου σημαντικό και θες και έχεις τη δυνατότητα να το απεντάξεις. Ναι, αυτό κάνει. Αυτό γίνεται τώρα. Ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο υποβόσκει στην σιγοκαίει μάλλον σε όλο αυτό το διάστημα της μετάβασης στη νέα κατάσταση η οποία θα έχουμε από τη 1η του 2024. Έχει ενοχλήσει, το επαναλαμβάνω. Τώρα, κατά πόσο, όταν έρθει η ώρα να αρχίσουν οι επεντάξεις, όταν δηλαδή θα έχει την ευθύνη ο κ. Σαμανατίδης και την ευθύνη της υπογραφής και των αποφάσεων, και πώς θα αντιδράσει ο κ. Κασαπίδης σε αυτό, και πώς ενδεχομένως θα αντιδράσουν οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτές τις συμβάσεις, εργολάβοι, δεν ξέρω τι άλλο, κτλ. Είναι ζητήματα τα οποία βλέπω να μας απασχολούν αρκετά το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι άλλο. Θα το δούμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Είναι βέβαιο ότι θα έχει. Ήδη έχει. Πριν σε πάω στο επόμενο θέμα, να αναφερθούμε σε κάτι που μας ενημερώνει και ο συνάδελφος ο Παναγιώτης Βιλιάτσος, γιατί διεργασίες γίνονται και στο επίπεδο του Δήμου Κοζάνης. Δηλαδή, ήδη ξέρουμε κάποια πρόσωπα τα οποία προαλήφονται για ειδικοί συνεργάτες, γιατί για τους αντιδημάρχους δεν έχουμε καμία αμφιβολία, νομίζω. Τα έχουμε λύσει αυτά, τα έχουμε ανακοινώσει. Κάποιοι ειδικοί συνεργάτες, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο κυβερνητικό σχήμα του Δήμου Κοζάνης. Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι αναζητείται νέος χώρος για να φιλοξενήσει τον Οργανισμό Πολιτισμού. Αυτό το κτίριο που βρίσκεται εκεί επί της Παύλου Μελά, κοντά στην πλατεία... Αυλιώτη. Αυλιώτη, ευχαριστώ. Δεν κατάλαβα τι θες να πεις, ναι, συγγνώμη. Αναζητείται ένας χώρος για να φιλοξενήσει τις υπηρεσίες του ΑΠΝ, που δεν είναι και μικρός οργανισμός. Να υπενθυμίσουμε ότι δεν θα υφίσταται ο ΑΠΝ ως νομικό πρόσωπο δημόσιο δικαίου από μία πρώτου, γιατί θα πρέπει να απορροφηθεί από το Δήμο Κοζάνης. Σε κάθε περίπτωση, αυτοί οι υπάλληλοι εκεί που θα κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά ως δημοτικοί υπάλληλοι πλέον, θα πρέπει κάπου να στεγάζονται. Άρα, ένας επιπλέον πονοκέφαλος στη Δημοτική Αρχή Κουκαλιάρη πρέπει να βρεθεί ένας χώρος να φιλοξενήσει τις υπηρεσίες του πρώην ΟΑΠΝ. Ναι, εντάξει. Γενικώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει διάφορα ζητήματα. Ναι, και αυτά τα τεχνικά που αλλάζουν. Τα καθημερινά. Ναι, ναι, ναι. Κουκιά, ένα επιπλέον δηλαδή. Όχι, προφανώς. Δεν το θεωρώ αμεληταίο. Θα μας πεις αντιδημάρχους, κανένα δικό σύμβουλο, κάτι θες, κάτι να μας πεις. Α, σου πει ο κ. Κουκαλιάρης, εγώ τους πω. Α, σου πει ο κ. Κουκαλιάρης. Λοιπόν, ποιοι εκλέγονται στη συνέλευση αντιπροσώπων στο Οικονομικό Επιμελητήριο, γιατί είχαν εκλογές πριν από λίγες μέρες. Ναι, κοίταξε. Τα αποτελέσματα λένε ότι τρεις εκπρόσωποι από τη ΔΚΙΟ, την παράταξη που κέρδισε δηλαδή τις εκλογές και κατάγονται από τη Δυτική Μακεδονία, θα είναι στη συνέλευση των αντιπροσώπων, δηλαδή στο κεντρικό, να το πω έτσι, στην κεντρική αντιπροσωπεία και όχι στο τοπικό παράρτημα. Είναι ο κ. Κώστας Μετισόγλου, ένα από τα ιστορικά στελέχη της ΔΚΙΟ. Ο κύριος Μανώλης Καρακάσης, πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και επίσης ιστορικός τέλεχος, και μία εκπρόσωπος της νέας γενιάς, κυρία Εύη Αμανατίδου. Ναι, είναι η κόρη του κυρίου Αμανατίδη, η οποία ήταν υποψήφια, και είναι οι τρεις που εκλέγονται από το τρίτο εκλογικό τμήμα, όπως λέγεται και ονομάζεται, και έχει αναφορά στην υπόλοιπη επικράτεια. Τι είναι η υπόλοιπη επικράτεια? Πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Είναι δηλαδή όλη η περιφέρεια. Καλή. Είναι επιτυχία να εκλεγούν τρία μέλη από τη συγκεκριμένη παράταξη, και επίσης εκλέγονται και δύο από την παράταξη των λεγόμενων λογιστών, η οποία και Πανελλήνια έχει μια δυναμική εδώ από την Δυτική Μακεδονία και πάντα έχει εκπροσώπους τις τελευταίες θητείες. Είναι πάλι ο κ. Κώστας Κωνσταντινίδης από την Πτολεμαϊδα και η κυρία Ανδρομάχη Τσιώρα από την Νεάπολη, οι οποίοι επίσης θα εκπροσωπήσουν την περιοχή στην συνέλευση των αντιπροσώπων στο Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα.
Θα περάσω στον κύριο Κουκλόπουλο, ο οποίος μίλησε για τη φωνή της περιφέρειας, η οποία ασφικτιά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Θα παρακολουθήσουμε το βίντεο. Δεν ξέρω, θες να κάνεις ένα σχόλιο, να σε αποδεσμεύσω. Κύριε Κουκλόπουλο, θέλω να πω ότι είναι σταθερός στην άποψή του να φέρνει πάντοτε το ζήτημα της ελληνικής περιφέρειας, της ελληνικής επικράτειας. Και πολύ καλά κάνει. Είναι βουλευτής, υπήρξε υπουργός, δεν θα ξεχάσει ποτέ πρώτον από που κατάγεται, δεύτερον ότι υπήρξε δήμαρχος 19 χρόνια, πρόεδρος της ΚΕΔΕ και αυτό δεν το ξεχνάει ποτέ, ποτέ, ποτέ. Σε ευχαριστώ πολύ. Για. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο κ. Κουκλόπουλος. Προφανώς στηρίζουμε. Προφανώς εννοείται. Αλλά είναι πολύ λίγο και πολύ αργά, αυτό θέλω να καταλάβετε. Δεν το καταλάβετε. Εγώ δεν θα σας πω απαξιωτικά, δεν ξέρετε. Εγώ ξέρω ότι όλοι οι συνάδελφοί μου από τη Νέα Δημοκρατία που είναι, εκπροσωπούν περιφερειακούς νομούς γνωρίζουν τόσο καλά όσο και εμείς το πρόβλημα. Δεν έχω καμιά αμφιβολία. Απλά η φωνή της περιφέρειας δεν μπορεί να βρει έκφραση στη δικιά της κυβέρνηση. Ασφιχτιά. Είναι τελείως έξω από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης η ελληνική ύπαιδρος και η περιφέρεια γενικότερα. Ειδικά ο ΔΕ Αγρότης είναι ο τελευταίος για τον οποίο επισπεύδει μια κυβέρνηση μονίμως επισπεύδουσα για την Αιτζίαν, για την αποεπέλυση των τραπεζών, για τα χαρδεμένα, ας πούμε, για τους αγρότες, αργά, ασθμένοντας και κάνει κάτι πολύ λίγο. Πρέπει να κάνετε πολλά, κύριε Υπουργέ, αν σας ενδιαφέρει πραγματικά να βοηθήσετε στην υπόθεση των εργατών γης, όπως και στο ασφαλιστικό, εκτός από τις δύο εμβληματικές μας θέσεις, απαρίδημση και ο συζητητής μας ο Γιώργος Μουλκιώτης, ο πρωί, και ο Δημήτρης Οβιάνγκης προλίγου, πολύ συγκεκριμένα, ποιες είναι οι θέσεις μας συγκεκριμένα για το ασφαλιστικό, οι οποίες έχουν άμεση απόκριση σε δίκαια αιτήματα του κόσμου χωρίς να τεινάζουν προϋπολογισμούς, έτσι. Λοιπόν, το αποδεικνύουν τα ενεργειακά, το οποίο είναι ένα σωρό θέμα για το ποιες είναι οι πραγματικές σας, οι πραγματικές σας, το πραγματικό σας ενδιαφέρον σας αγρότες. Ολοκληρώνω, κύριε Υπουργέ, λέγοντας το εξής. Πίσω από όλα αυτά κρύβεται, και δεν αναφέρομαι τώρα στη ρητορική που υιοθετήσετε εδώ και δύο μέρες, αντιλαμβάνομαι την πίεση, είστε και ο κατάλληλος άνθρωπος εξάλλου για να κάνετε την άμυνα. Έχουμε τρία κόμματα της αντιπολίτευσης που είναι δεξιότερα από εσάς. Ωραία. Αλλά ας πω κάτι. Δεν έχει μεταναστευτική πολιτική η χώρα, περί αυτού πρόκειται. Πάμε τώρα να δούμε την ομιλία του βουλευτή Φλόρινα Σταύρου Παπασωτηρίου στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Στόχος η αναβάθμιση δεξιοτήτων και η επανακατάρτιση εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Πρόκειται για ένα τεράστιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που αφορά 150.000 εργαζόμενους σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, η ΔΥΠΑ υλοποιεί και στο νέο πρόγραμμα απασχόλησης σε κρίσιμες περιοχές προς την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων ευρώ. Θέλω εδώ, κύριε Υπουργέ, να αναφερθώ στην προτεραιότητα που σωστά δίνεται σε περιοχές με υψηλό δίκτυο ανεργίας, όπως είναι η Δυτική Μακεδονία. Γνωρίζοντας όμως σε βάθος, λόγω της προϋπηρεσίας μου ως εργασιακού συμβούλου στην αγορά εργασίας στον νομό Φλόρινας, τον οποίο και εκπροσωπώ, θα ήθελα να προτείνω να δοθεί προτεραιότητα στις περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις σε απόλυτα μεγέθη πληθυσμού και όχι μόνο με υψηλά ποσοστά ανεργίας. Γιατί μόνο έτσι τέτοια προγράμματα θα τονώσουν την απασχόληση σε απομονωμένες περιοχές, αλλά θα λειτουργήσουν και ως κίνητρο μετεγκατάστασης μεγαλύτερων ανθρώπων και όχι μόνο σε απομακρυσμένους νομούς της χώρας μας. Κύριε Υπουργέ, πολλής λόγος έγινε για την τροπολογία του Υπουργείου Μετανάστευσης με την οποία χορηγείται άδεια διαμονής με δικαίωμα πρόσβασης σε πολίτες τρίτων χωρών που διέμεναν στη χώρα μας μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2023 και συμπληρώνουν 3 έτη συνεχού διαμονής. Είναι όντως μια ρύθμιση που δίνει λύση στην αγροτική παραγωγή και αφορά ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια. Νομίζω ότι το γεγονός αυτό έχει τύχει ευρύτατης αναγνώρισης, επιβεβαιώνοντας την επικοδομητική στάση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιας κυβέρνησης που θέλει να λύνει προγραμματικά προβλήματα και όχι να οχυρώνεται πίσω από ιδεολογήματα. Προκειμένου όμως, κύριε Υπουργέ, να μην μείνει καμία αμφιβολία σε κανένα καλοπροαίρετο συνάδελφο, θα πρότεινα τις εξής δύο διασυφηνίσεις που μπορούν να γίνουν στο κείμενο της σχετικής διάταξης. Ότι αυτή αφορά αποκλειστικά αγροτικές εργασίες και ότι οι ενδιαφερόμενοι όχι απλά δεν θα έχουν ποινικό μητρώ, αλλά ότι δεν θα εκκρεμεί σε βάρος τους καμία ποινική δίωξη, και αυτό
γιατί γνωρίζουμε πως στην Ελλάδα η δικαιοσύνη δυστυχώς δεν εκδίδει τελεσίδικες αποφάσεις εντός τριετίας. Εκδήλωση για την οδική ασφάλεια πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαϊδας. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαϊδας και έχουμε κάνει μια συνδιοργάνωση μαζί με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη διευθύντρια την κυρία Βόντσα και το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαϊδας, τον κύριο Ταυτεβερενίδη, τον διευθυντή. Βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε μια παρουσίαση στα θέματα οδικής ασφάλειας και λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων έχουμε ετοιμάσει χριστουγεννιάτικα στολίδια τα οποία θα δώσουμε στα παιδιά και τα οποία περιέχουν μηνύματα με θέματα οδικής ασφάλειας. Ταυτόχρονα, ο διοικητής τροχέας εορδέας, ο αστυνόμος ο κύριος Στάσιος, θα κάνει μια μικρή παρουσίαση πάνω στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας και θα δώσουμε επίσης σε όλα τα παιδιά, τα γυμνάσια και λύκεια της περιοχής του Πτολεμαϊδας, θα δώσουμε και ένα φυλάδιο σχετικά με τα ηλεκτρικά πατίνια, τα EPO. Είναι μια πολύ σημαντική δράση, υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε θέματα οδικής ασφάλειας και σε θέματα εξαρτήσεων, ναρκωτικών, ασφάλειας διαδικτύου. Και νομίζω ότι τέτοιες εκδηλώσεις αποδεικνύουν αυτήν ακριβώς την πολύ καλή συνεργασία. Τα ηλεκτρικά πατίνια που είναι και ο σύγχρονος τρόπος των νέων στην μετακίνησή τους είναι κάτι που μας απασχολεί. Βεβαίως είναι κάτι που μας απασχολεί. Παίρνει συνεχώς και μεγαλύτερη δημοσιότητα και υπάρχουν πολύ περισσότερα οχήματα που κυκλοφορούν, ειδικά στην πόλη της Πτολεμαϊδας, η οποία και η μορφολογία του εδάφους και οι δρόμοι δείχνουν ότι είναι πολύ καλό μέσο μετακίνησης. Αυτό που θέλουμε είναι όχι να μην γίνεται αυτή η χρήση από τα παιδιά, απλά να γίνεται με τους τρόπους και με όλα αυτά που προβλέπεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εκδήλωση τιμής και μνήμης στον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην Κοζάνη. Βασικοί συζητητές ήταν ο πρώην υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος και η τελευταία απόγονος του κυβερνήτη, Ναταλία Καποδίστρια. Ο Δήμος Κοζάνης, το συνεταιριστικό βιβλιοπωλείο και οι εκδόσεις Παρέμβαση διοργάνωσαν χθες εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, στη Γλέσια Αξιωματικών Φρουράς Κοζάνης. Για τη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια μίλησε ο πρώην υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος, ενώ για το αν της δολοφονίας μίλησε τελευταία απόγονός του, Ναταλία Καποδίστρια, η οποία και παρουσίασε ένα μονόπρακτο από τα κατατερτσέτη απομνημονεύματα Κολοκοτρώνη για τη συνάντηση του κυβερνήτη με τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη. Θέλω πραγματικά να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και στο Δήμο Κοζάνης και στο συνεταιριστικό βιβλιοπωλείο και στο περιοδικό Παρέμβαση και στην ψυχή πίσω από εκεί, από όλα αυτά, από την κατάλαβα του κ. Καμαριάδη, που επιτέλους μια τεράστια και γιγάντια φυσιογνωμία σαν τον Ιωάννη Καποδίστρια αρχίζει στην Ελλάδα πιο συστηματικά, έτσι, να αναδεικνύεται η σημασία του όχι μόνο από ιστορικής πλευράς ή σαν γεγονός, αλλά η σημασία του Καποδίστρια και του πνεύματος που τα 3,5-7 χρόνια καλλιέργησε στην Ελλάδα και διακόπη βίαιος, συνεχίζεται μέχρι σήμερα και σηματοδοτεί. Ήταν ένας σηματορός, ο οποίος φαίνεται ότι στην Ελλάδα ο ελληνικός λαός αργά αλλά σταθερά ξαναβρίσκει τα ίχνη του. Είναι μεγάλη τιμή η πρόσκληση που έλαβα από το συνεταιριστικό βιβλιοπωλείο, τον Δήμο Κοζάνης και τις εκδόσεις Παρέμβαση, να συμμετέχω στην εκδήλωση την απόψινή αφιέρωμα στον Ιωάννη Καποδίστρια. Εύχομαι να έχουμε αρκετό κόσμο και όσα θα υποθούν πραγματικά να ενδιαφέρουν και να προβληματίσουν. Είναι μεγάλη μου τιμή και σας ευχαριστώ. Εγκαινιάστηκε χθες η εικαστική έκθεση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Στην έκθεση συμμετέχει η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Νόμου Κοζάνης και η Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εγκαινίασαν χθες την εικαστική έκθεση με τίτλο 100 χρόνια Δημοτική Βιβλιοθήκη, 3 αιώνες ιστορίας.
Στην έκθεση συμμετείχε ο Δημός Κοζάνης, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ολοκληρώνεται το 2023 το έτος αφιερωμένο στα 100 χρόνια που η Δημοτική Βιβλιοθήκη πέρασε στην ευθύνη και στη διαχείριση του Δήμου Κοζάνης. Δεκάδες εκδηλώσεων φιλοξενήθηκαν εδώ, έγιναν αλλού. Αναδείξαμε, θεωρώ, με τον καλύτερο τρόπο τα χαρακτηριστικά που έχει η Δημοτική μας Βιβλιοθήκη. Σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη έκθεση, φιλοξενούμε μια ιδιαίτερη έκφραση, φιλοξενούμε μια δράση όπου εκθέτουμε έργα των σπουδαστών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Φλόρινας. Είναι μια διάσταση, είναι ένα στοιχείο που αναδεικνύει το ρόλο που μπορεί να παίξει η Δημοτική μας Βιβλιοθήκη σαν ένα κέντρο πολιτισμού, όχι μόνο για το Δήμο Κοζάνης, αλλά και την ευρύτερη Δυτική Μακεδονία. Μια πραγματικά έκθεση, έκπληξη, όπου μας δίνει τη δυνατότητα να θαυμάσουμε εικαστικές παρεμβάσεις και να χαρούμε έργα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Απόψε έχουμε εδώ ένα πανηγύρι πολιτισμού, 400 και πλέον μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κοζάνης και πολλοί φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών και συγκεκριμένα του ΓΑΜΑ Εργαστηρίου της Σχολής εκθέτουν τα έργα τους, τα οποία αφορμώνται από τη βιβλιοθήκη μας. Η βιβλιοθήκη της Κοζάνης είναι ένα σύμβολο πολιτισμού για το παρελθόν αλλά και για το παρόν, στην οποία επικεντρώνονται όλες οι δυνάμεις, όλες οι τέχνες, όλη η γνώση και η παιδεία και παράγεται νέος πολιτισμός. Για τα 100 χρόνια βιβλιοθήκη, 300 χρόνια ιστορία, αποφασίσαμε ως δευτεροβάθμια εκπαίδευση να ενεργοποιήσουμε όλους τους μαθητές όλων των σχολείων με επικεφαλής τους δύο σχολικούς συμβούλους, την κυρία Παπακώστα Αγνή των Φιλολόγων και τον κύριο Παλιάτσιο Γιώργο των εικαστικών, ώστε να συνομιλήσουν τα παιδιά με τα βιβλία, δημιουργώντας έτσι μία εναλλακτική βιβλιοφιλία. Μια βιβλιοφιλία που θα μετουσιώνει το κείμενο σε εικαστική εικόνα, θα μετουσιώνει το λόγο σε τέχνη και στη συνέχεια σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο βιβλιοθηκών και σχολείων, τα οποία θα πάρουν αυτή τη βιβλιοφιλία, τα έργα τέχνης και θα ξαναπαράγουν δημιουργική γραφή και λόγο. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και πάρα πολύ ελπιδοφόροι για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το θαυμάσιο παιδαγωγικό εικαστικό project. Λοιπόν, έχουμε μία κινητοποίηση ικανή να φέρει ένα άλλο παράδειγμα, μια αλλαγή παραδείγματος για το πώς υποδέχεται ένας χώρος δημόσιος ένα έργο τέχνης. Αυτή τη στιγμή, όταν κάποιος επισκεφτεί την βιβλιοθήκη, θα δείτε ότι βιβλία, προθήκες, έργα τέχνης είναι όλα ισότιμα. Ο θεατής στέκεται απέναντι στα έργα σαν να ήταν οτιδήποτε άλλο. Αυτό σημαίνει ότι ένα έργο τέχνης δεν μπαίνει στον τοίχο για να το βλέπουμε, αλλά για να το αγγίζουμε, να το ξεφυλίζουμε, να το λειτουργούμε. Αυτή η συνθήκη βοήθησε πάρα πολύ να έχουμε μια άλλη αντίληψη για το έργο τέχνης μέσα στη βιβλιοθήκη. Οι εκθεσιακοί χώροι της βιβλιοθήκης έχουν μια κοινοτομία από μόνοι τους, αλλά στο αναγνωστήριο, αλλά και συνεργασία με το Μουσείο του Βιβλίου, όπου μπήκαν μια ειδική έκθεση όπου περιγράφει τη σχέση του βιβλίου με την παιδική φαντασία, λειτουργεί με έναν τρόπο πάρα πολύ ουσιαστικό. Τα βιβλία γίνονται γαλέρες, γίνονται πλοία, γίνονται φτερωτά. Ένα βιβλίο του 1400 συγχέεται με μια παιδική κατασκευή και συνειδητοποιούμε την απλότητα τη σύλληψη του βιβλίου και ταυτόχρονα την ουσία του. Η έκθεση ξεκινάει στις 18 του μηνός. Για προς τιμή των 100 χρόνων της βιβλιοθήκης θα κρατήσει 100 ημέρες, δηλαδή περίπου 3 μήνες. Θα μπορεί κάποιος με τον δικό του τρόπο, ψάχνοντας και ένα βιβλίο, να ανακαλύψει όλα τα έργα τέχνης που παίζουν αυτό το κρυφτό με τα βιβλία. Πάμε τώρα να δούμε μια πολύ τρυφερή πρόταση γάμου που πραγματοποιήθηκε στη συναυλία, στην Καστοριά. Μπορεί να έχει πάνω στη σκηνή η Αγλαία. Πού είναι η Αγλαία? Θέλω να φωνάξετε. Αγλαία, Αγλαία.
ψηφίσει η Αγλαία. Ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά. Λοιπόν, τι ημερομηνία έχουμε σήμερα? Πόσο του μήνα έχουμε? 18. Ωραία. Σήμερα είναι μια πολύ πολύ σημαντική μέρα από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι με ενημερώνουν από πάνω το κανάλι. Για πες μας, πόσο χρόνο είσαι? 28. Και πώς το λένε το αγόρι σου? Μπορεί να έρθει και ο Μιχάλης. Φωνάξτε ρε παιδιά, Μιχάλη, Μιχάλη! Μπράβο ρε Μιχάλη, γεια σου! Γεια, εγώ είμαι η Ζόζεφιν, χάρηκα. Μη φοβάσαι, δεν είναι κάτι. Λες και είμαστε μόνοι μας ρε παιδί μου στο σπίτι. Σου δίνω εγώ το μικρόφωνο τώρα. Τι οργάνωσα για σένα. Να ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Πάρα πολύ. Και επειδή όποτε σε ρωτούσαν οι φίλοι μου έλεγες ότι είμαι γκούφος, επειδή για σχετικά είμαι την πρώτη σειρά μου. Θυμάστε. Αυτός είναι το κόσμο του. Έλεγαν από το κούφ. Τρελαθώ! Παιδιά και στα δικά μας, ότι... Τι να πω τώρα, ελπίζω να... ξέρεις, να σας φέρω τύχη, να πάνε όλα καλά. Το σημειώνουμε σήμερα αυτό, παιδιά. Σας άρεσε! Άντε και στα δικά σας! Σας αγαπώ πολύ, παιδιά. Τα καλύτερα εύχομαι. Συνεχίζουμε! Ας δούμε λοιπόν τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Έθριο καιρό με χαμηλή θερμοκρασία κατά τις πρωινές ώρες προβλέπει για αύριο Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο νομό Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Καστοριάς από μείον 3 έως 9, στο νομό Γρεβενών από μείον 3 έως 11 και στο νομό Φλόρινας από μείον 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.